σας μέρα, Χριστός Ανέστη. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή έχουμε τη συμπίκνωση της διδασκαλίας και της ζωής του Ιησού Χριστού. Ας ακούσουμε τα λόγια που λέει ο Ιησούς, όπως μας τα μεταφέρει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, «Όπως ο Πατέρας με αγάπησε και εγώ αγάπησα εσάς, παραμείνετε μέσα στη δική μου αγάπη. Αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα παραμείνετε μέσα στην αγάπη μου, όπως και εγώ έχω τηρήσει τις εντολές του Πατέρα μου και παραμένω μέσα στην αγάπη του. Αυτά σας τα είπα για να είναι η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανένας δεν έχει, όταν κάποιος θυσιάσει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν εκτελείτε όσα εγώ σας διατάζω. Δεν σας λέω πια δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κυριός του. Αλλά εσάς σας ονόμασα φίλους, διότι σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος. Ώστε ότι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Λόγος του Κυρίου. Στη χριστιανική αντίληψη της ζωής, αγάπη σημαίνει ότι προσπαθώ να αγαπώ όπως ο Ιησούς Χριστός μας αγαπά. Και όπως εκείνου η αγάπη δεν έχει προϋποθέσεις, έτσι και η δικιά μας να μην έχει προϋποθέσεις. Για τον Ιησού και κατ' επέκταση για τον μαθητή του Ιησού, η αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, αλλά μια δύναμη προσφορά ζωής και υπηρεσίας στον άλλον που μπορεί να φτάσει μέχρι τα άκρα. Λέει, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανένας δεν έχει, όταν κάποιος θυσιάσει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Είναι μια επιγραμματική περιγραφή της ζωής του. Αυτόν τον τρόπο ζωής το ονομάζομαι επίσης και χριστιανική αγιότητα. Η αγιότητα, ξέρετε, δεν μετριέται με βάση την ηθική εντιμότητα. Η ηθική εντιμότητα είναι αποτέλεσμα της αγιότητας. Ένας είναι άγιος, γι' αυτό είναι και τίμιος. Αλλά με την ποιότητα, θα λέγαμε, της αγάπης που δείχνει στον άλλον, έτσι μετριέται η αγιότητά του. Είναι μια πορεία προς το καλύτερο και το μορφότερο, που ολοκληρώνεται τον καιρό που ο Θεός θα είναι τα πάντα σε όλους. Να είσαι μαθητής του Ιησού σημαίνει όλο και περισσότερο να τελειοποιείσαι στην τέχνη της αγάπης. Όμως και ο κόσμος μιλάει για μια αγάπη και πολλές φορές στο όνομα αυτής της αγάπης ζητάει πράγματα παράλογα, κάθε άλλο όμορφα. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι η μόνη αγάπη που αξίζει αυτό το όνομα είναι η αγάπη που δίνει ζωή, όπως η αγάπη του Ιησού Χριστού δίνει ζωή στον καθένα από μας, και όχι η αγάπη που ικανοποιεί το εγώ του καθένα μας. Η αγάπη η αληθινή είναι δύναμη δημιουργίας, ζωής, προσφοράς, δωρεάς και όχι κατοχή ή ανταλλαγής. Λέει ο Ιησούς, «Εγώ σας ονόμασα φίλους, διότι σας έκαμα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου». Στην Αγία Γραφή δίνω όνομα, ονόμασα, σημαίνει δίνω μια νέα ύπαρξη σε εκείνον που του δίνω όνομα. Και το γνωρίζω, το έχουμε πει πολλές φορές, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο μετέχω στη ζωή του άλλου, γι' αυτό το γνωρίζω.
Άρα η σχέση με τον Ιησού Χριστό σημαίνει μια νέα ύπαρξη για τον μαθητή του, όπου μοιράζεται την ίδια ζωή με τον Ιησού. Και ποια είναι η ίδια ζωή που μοιράζεται με τον Ιησού? Μας το λέει εκείνος: ό,τι άκουσα από τον Πατέρα σας το έδωσα σε εσάς. Κατέχουμε δηλαδή, θα λέγαμε, ένα κοινό μυστικό, αυτό που ο Ιησούς άκουσε από τον Πατέρα, που σημαίνει αμοιβαία εμπιστοσύνη, ισότητα, ελευθερία και όχι υποταγή. Ένας πιστός, ένας μαθητής του Ιησού, δημιουργεί γύρω του μια ατμόσφαιρα γαλήνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ισότητας, ελευθερίας και όχι υποταγής, όπως κιόλας είπαμε. Δίνει ελπίδα, δίνει δύναμη για δημιουργία, καλωσορίζει και καλοδέχεται τον διπλανό του, κάνει πράγματα που μιλούν για την αγάπη του Θεού. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.